Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και βεβαίως να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να καλησπερίσουμε. Αγαπημένη μας Κατερίνα Φραγκάκη είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα μου. Και συγγνώμη για την αναμονή. Έχουμε και δικαστήριο. Είχα ένα δικαστήριο μέχρι πριν από 10 λεπτά. Καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Βέβαια, πώς να μην πάει με την Κατερίνα τη Φραγκάκη. Πάντως, ο κόσμος προσπαθεί να βρει λύσεις. Προσπαθεί, Σοφία μου. Προσπαθεί ο κόσμος, προσπαθεί να ρυθμίσει, προσπαθεί να βρει μια λύση για να πληρώνει μια δόση την οποία μπορεί να ανταποκριθεί βάσει των εισοδημάτων. Έχουμε θίξει όλα αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν λόγω των φοβερών ανατιμήσεων που βιώνει όλος ο κόσμος, τα οποία βεβαίως έρχονται να προσθεθούν στα ήδη δάνεια που έχει λάβει όλα τα χρόνια της κρίσης, όπου αυτά έχουν αυξηθεί, έχουν φτάσει σε ένα σημείο τα οποία πραγματικά πλέον είναι δυσθεώρητα και πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει μία λύση. Η λύση δεν είναι άλλη από την εξοδικαστική, θα λέγαμε πλέον, διευθέτηση των οφειλών, καθότι πλέον δεν ισχύει ο νόμος Κατσέλη. Παλαιότερα μπορούσαμε μέσω του νόμου Κατσέλη να εξασφαλίσουμε μια πολύ καλή ρύθμιση μέσω μιας δικαστικής αποφάσεως που έχουμε πει πολλές φορές ότι καταφέρναμε ακόμα και 90% κούρεμα. Τώρα, ο τρόπος μας είναι η εξοδικαστική διαπραγμάτευση. Είτε αυτό θα γίνει μέσω μιας διμερούς συμφωνίας με την τράπεζα, όπου εκεί, ή το fund βεβαίως, όπου εκεί μπορούμε να κάνουμε διαγραφή ανάλογα με τα εισοδήματά μας, ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει και έχουμε, είτε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, όπου και εκεί δίδονται καλές λύσεις. Ήδη να πούμε ότι έχουμε πετύχει κουρέματα, τα οποία ανέρχονται και στο 50% της οφειλής, εφόσον η περιουσία του δανειολήπτη είναι χαμηλότερη σε σχέση με την οφειλή του. Έχουμε πετύχει γενναία κουρέματα και βεβαίως και πολλές δόσεις. Μπορούμε να φτάσουμε έως 240 δόσεις όταν μιλάμε για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς την εφορία, και έως 420 δόσεις όταν μιλάμε για κάποιο τραπεζικό δάνειο που λάβαμε, κάποιο χρέος που έχουμε πλέον το οποίο έχει πάει σε κάποιο fund, όπου εκεί καταφέρνουμε να κάνουμε και γενναία κουρέματα και ήδη έχουν γίνει. Θα σας πω σε μια περίπτωση που καταφέραμε ο δανειολήπτης από 200.000 ευρώ που χρώσταγε στους πιστωτές του να πληρώσει 100.000 ευρώ και να δίνει μηνιαίως 600 ευρώ δόση, το οποίο και μπορεί να ανταποκριθεί και είναι βεβαίως πολύ χαρούμενος με αυτή τη δόση που δόθηκε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μετά το τηλεθεατή μας, τον κύριο Αντώνη, θα απαντήσει η κυρία Φραγκάκη, γιατί στέλνετε αρκετά μηνύματα για τα funds. Δεν ξέρετε με ποιον να διαπραγματευτείτε, δεν ξέρετε το ποσό της οφειλής. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Καλησπέρα σας, κύριε Αντώνη. Ναι. Καλησπέρα σας, σας ακούμε, είμαστε στον αέρα. Θέλω να κάνω μια ερωτησούλα. Βεβαίως. Έχω το εφάπαξ του δημοσίου, σε ποιο κωδικό της εφορίας καταχωρείται? Γιατί μου βγάλανε, έχω πάρει το εφάπαξ του δημοσίου και μου βγάλανε να πληρώσω φόρο μέσω αποδείξεων. Είναι φορολογητές εισοδημένοι στον κωδικό 657 ή στον κωδικό 781, δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, αλλά μπορείτε να μου αφήσετε ένα τηλέφωνο και να το δούμε. Όμως αποδείξεις χρειάζονται. Για το εφάπαξ του δημοσίου? Ναι, βέβαια, γιατί είναι πραγματικό εισόδημα. Μάλιστα. Έγινε. Δυστυχώς. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, αυτό με τα εισοδήματα, μάρα μεθενήτη, το έχουμε πει πολλές φορές πόσο με στεναχωρεί κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορέσαν να συγκεντρώσουν το ποσό και έχουν και αυτό το 22% ή δεν ξέρανε κάποια ποσά που θα τα δηλώσουν. Βλέπουμε και φέτος ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάρα πολλοί δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν το 30%. Πάρα πολλοί διαμαρτύρονται γιατί είναι πολύ άδικο το μέτρο, πολύ μεγάλο το ύψος του στόχου που πρέπει να φτάσουν. Δυστυχώς κάποιοι δεν το γνώριζαν και υπάρχουν και ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων, όπως για παράδειγμα ο κύριος που κάλεσε πριν, θεώρησε ότι το εφάπαξ δεν συγκαταλέγεται στο πραγματικό του εισόδημα και ότι δεν θα χρειαστεί να μαζέψει αποδείξεις και για αυτό το ποσό, αλλά δυστυχώς και αυτό πρέπει να καλυφθεί με το 30%. Να πούμε ότι για τη χρήση του 2020, για τις δηλώσεις που καταθέσαμε πέρσι, υπήρχε μία τροποποίηση έκτακτη, στην οποία δινόταν η δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πληγεί από την πανδημία να μην έχουν αυτή την συλλογή των αποδείξεων. Οπότε όσοι είχαν μπει σε καθεστώς συνεργασία, όσοι είχαν τεθεί σε αναστολή, όσοι είχαν λάβει μειωμένα ενίκεια, μπόρεσαν και είχαν απαλλαγή από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Για τη χρήση του 2021, για τις δηλώσεις που καταθέτουμε φέτος, δεν υπάρχει κάποια σχετική τροποποίηση και κάποια σχετική μέρημνα. Άρα λοιπόν, ακόμα και όσοι είχαν πληγεί από την πανδημία πέρσι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι και πέρσι για πολλούς μήνες ήμασταν κλειστοί και για πέρσι είχαμε πάρα πολλά μέτρα τα οποία περιόριζαν πολύ την κίνησή μας, δεν υπάρχει κάποια σχετική μέρημνα και άρα πολλοί θεώρησαν ότι όπως και το 2020,
2020 έτσι και το 2021 θα τακτοποιηθεί και δεν φρόντισαν να κάνουν τις σχετικές δαπάνες και άρα τώρα βλέπουν τις φορολογικές τους δηλώσεις πολύ μεγάλες προσαυξήσεις από το ποσό που δεν έχουν συγκεντρώσει για το πραγματικό τους εισόδημα 30%. Η κυρία Ηρώ είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Παρακαλώ, έχω την εξής ερώτηση. Για σύνταξη χειρίας από τον ΟΑΕ, η οποία χορηγήθηκε σχετικά πρόσφατα. Μάλιστα. Και που υπάρχει ταυτόχρονα και σύνταξη από το δημόσιο εξιδίου δικαιώματος. Μετά τα 3 χρόνια που θα περικοπεί στο 50%, υπάρχει κάποιο κατώτατο όριο πλαφόν, επειδή είναι ήδη χαμηλό το ποσό. Και αν θα περικοπεί και η εθνική από τις 2 εθνικές συντάξεις. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Ο κ. Τεμπονέρας θα απαντήσει. Η εγκύκλειος η οποία έχει εκδοθεί το Δεκέμβριο του 2021 μιλά για χορήγηση πλέον μόνο μίας εθνικής σύνταξης επί του συνόλου. Στην πράξη, η εγκύκλειος αυτή παραμένει στα σιτάρια του Υπουργείου Εργασίας, άρα και δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Χωρίς βεβαίως να έχει ανακληθεί. Άρα τίθεται ένα ζήτημα και σωστά κάνει και το θέτεται, το αν και τι θα γίνει εφ' εξής με τη διαδικασία αυτή. Θα πρέπει η κυβέρνηση κάποια στιγμή να νομοθετήσει ή να ανακαλέσει την εγκύκλειο αυτή και να γυρίσει το προηγούμενο καθεστώς ή, εν πάση περιπτώσει, να φέρει μια νομοθετική διάταξη που θα λέει κάτι διαφορετικό. Ξεκάθαρα, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα και με τις πράξεις οι οποίες εκδίδονται, η εγκύκλειος δεν εφαρμόζεται και χορηγείται κανονικά και ποσό δεύτερης εθνικής σύνταξης, όπως συνέβαινε και πριν τις 31/12/2021. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας, υπάρχει το κατώτατο όριο των 360 ευρώ, κάτω από το οποίο δεν μπορεί να πέσει η σύνταξη μετά την περικοπή από την πάροδο της τριετίας. Είτε είναι οι 2 διεθνικές συντάξεις, είτε μία. Ακριβώς. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε και να απαντήσουμε στο ερώτημά σας σχετικά με τα fans, λοιπόν. Πώς μπορούν οι οφειλέτες να επικοινωνήσουν με κάποιον. Κάποιοι διαμαρτύρονται ότι τους ζητάνε αρκετά στοιχεία, τα οποία δεν θέλουν να δώσουν τόσο προσωπικά δεδομένα για το εισόδημά τους, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι είναι βασική προϋπόθεση έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν έστω μία απάντηση στο ποσό της οφειλής που έχουν σε αυτό το δάνειο τώρα που το έχει πάρει κάποιο φαντ. Σοφία, μεγάλο το πρόβλημα και όπως πολύ σωστά θέτεις, ο κόσμος δεν ξέρει πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει. Από τη μία δεν γνωρίζουν αν μπορούν τα fans να λάβουν όλα αυτά τα στοιχεία που τους ζητάνε. Αν έχουν το ένομο συμφέρον προς αυτό. Αν έχουν δικαίωμα. Αν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα. Επίσης ο κόσμος βλέπει ότι στις συζητήσεις που κάνει με τα fans δεν παίρνει μία πρόταση κατευθείαν, αλλά αρχίζουν οι υπεκφυγές του είδους πλήρωσε, κάνε, διάξε, χωρίς ουσιαστικά να τους λένε ότι μπορείς να καταβάλεις, ας πούμε, 200 ευρώ δώσε μηνιαίως μέχρι να αποπληρώσεις το σύνολο της οφειλής σου. Ή θα γίνει ένα κούρεμα, ένα γενναίο κούρεμα ή ένα μικρό κούρεμα τέλος πάντων και θα πρέπει να καταβάλεις ένα εφάπαξ ποσό. Έτσι λοιπόν ο κόσμος από τη μία δεν γνωρίζει τι χρωστάει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να πάρει βεβαιώσεις οφειλών. Όσο απλό ήταν, όσο υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, που πηγαίναμε στην τράπεζα, που τότε ακόμα τα δάνεια τις περισσότερες φορές ήταν στις τράπεζες, πηγαίναμε, κάναμε μια πολύ απλή αίτηση. Βεβαίως υπήρχαν κάποιες τράπεζες οι οποίες χρέωναν τη βεβαίωση οφειλών, που το είχαμε καταγγείλει και αυτό, αλλά δυστυχώς συνέβαινε. Και παίρνανε και γνωρίζανε τι ακριβώς χρωστάνε. Τώρα λοιπόν, από τη μία δεν μπορούν να ξέρουν τι χρωστάνε. Τους παίρνει ένας υπάλληλος ο οποίος αρχίζει και τους λέει: χρωστάς 100.000 ευρώ. Μα εγώ είχα πάρει ένα δάνειο, ας πούμε, καταναλωτικό 5.000 ευρώ. Πώς έχει φτάσει 100. Ναι, τόσο είναι και αν δεν το πληρώσεις, σου ξεκινάω τις κατασχέσεις και θα χάσεις το σπίτι σου και θα έπρεπε να σου πει ο δικηγόρος σου ότι θα πληρώσεις και τα έξοδα του πληστηριασμού. Τα έξοδα του πληστηριασμού είναι πάρα πολλά. Θα μπούμε στο σπίτι, θα σου πάρουμε τα πράγματα, θα σου πάρουμε τα πάντα. Και ο κόσμος, ο οποίος δεν έχει νομικές γνώσεις, δεν μπορεί να καταλάβει αν αυτό που του λένε ευσταθεί ή όχι, δεν το λαμβάνει υπόψη. Ή νομίζει ότι αυτά που λένε τα fans, επειδή υπάρχει και αυτή η άποψη, δεν ισχύουν και ξαφνικά, επειδή δεν κάνει κάποια προσπάθεια να ρυθμίσει, βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν πληστηριασμό. Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι έχουν δικαίωμα είτε έχουν κόκκινο δάνειο, είτε ακόμα είναι και συνεπείς να μπορέσουν να επαναδιαπραγματευτούν για να πληρώσουν μία δόση η οποία είναι σύμφωνη με τα εισοδήματά τους. Όταν λοιπόν έχουμε κόκκινο δάνειο, το πρώτο που κάνουμε είναι να μάθουμε ποια είναι η οφειλή μας. Η πρώτη μας κίνηση είναι να πάρουμε μία βεβαίωση οφειλών. Αν δεν τη λαμβάνουμε τη βεβαίωση οφειλών, μπορούμε να καταγγείλουμε ακόμα είτε στο συνήγορο του καταναλωτή, είτε στο συνήγορο του πολίτη ή ακόμα και στην Τράπεζα της Ελλάδας ότι παράνομα
δεν μας δίνουν τη βεβαίωση οφειλών, ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε ποιο είναι το ποσό και να ξέρουμε αν το ποσό το οποίο μας ζητάνε ευσταθεί ή όχι. Θα μου πείτε, έχουμε οικονομικές γνώσεις για να το ξέρουμε? Όχι. Ο ειδικός όμως που έχουμε, ο δικηγόρος μας, ξέρει αν αυτό μπορεί να ευσταθεί ή αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η δεύτερη κίνηση που έχουμε να κάνουμε είναι να καταθέσουμε τα εισοδήματά μας, καθώς επίσης και τα περιουσιακά μας στοιχεία, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση, δίδοντας βεβαίως και μία πρόταση. Συντάσσουμε λοιπόν την πρόταση, η οποία είναι σύμφωνη με τα εισοδήματά μας, σύμφωνα με τα έξοδά μας, πάντα αναφέρουμε και τι άλλες ρυθμίσεις που τυχόν έχουμε κάνει, και ειδικά όταν έχουμε κάνει μία καλή ρύθμιση, είναι ένας άσος που έχουμε στο μανίκι μας, προκειμένου να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και να κάνουμε μια πολύ, μα πολύ καλή ρύθμιση, η οποία να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε μια ιδανική πολιτεία, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υφίσταται, θα έπρεπε όλα αυτά να γίνονται αυτοματοποιημένα. Δηλαδή, ακόμα και η τράπεζα, βλέποντας την ακρίβεια που υπάρχει, βλέποντας τα εισοδήματα κάποιου, να κάνει μια καλύτερη ρύθμιση. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Άρα, μπαίνουμε εμείς οι ίδιοι στη διαδικασία να διαπραγματευτούμε, και όταν μας πάρει κάποιος από εισπρακτική εταιρεία, θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι οφείλει να μας κάνει πρόταση. Αν δεν μας κάνει πρόταση και μας παίρνει μόνο για λόγους απειλών, εκεί υπάρχει κάποια παρανομία. Άρα ο κόσμος θα ξέρει ότι μπορεί να διαπραγματευτεί, καλό είναι να σηκώνει τα τηλέφωνα, να τους απαντά. Αν τους εκβιάζουν, θα πρέπει να ζητάνε, επειδή όλα αυτά καταγράφονται, μπορούν να κάνουν μέχρι και μηνύσεις, εφόσον τους προσβάλλουν, εφόσον τους συκοφαντήσουν, εφόσον τους απειλήσουν, εφόσον τους εκβιάσουν. Αν μιλάμε για τη στοιχειοθέτηση κάποιου ποινικού αδικήματος, μπορούν να ζητήσουν ακόμα και αποζημίωση. Μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση για όταν κάποιο φάντη, κάποια τράπεζα δεν συμπεριφέρεται με τον ορθό τρόπο, σύμφωνα με αυτά που καταγράφονται στην σύμβαση που έχουν υπογράψει. Οι λύσεις, όπως έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχουν. Το θέμα είναι να μην φοβόμαστε και να μιλάμε με το σωστό άνθρωπο για να μας βοηθήσει. Να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Δόθηκε και εκεί με τις δόσεις, με κάτι κουρέματα, Μάρα μου. Περιμένουμε και εκεί νεότερα. Σοφία, μου, αν μου επιτρέπεις να πω στον κύριο Αντώνη, γιατί το είδα τώρα καθώς μιλούσε η κυρία Φραγκάκη, είναι στον κωδικό 781. Το 781 που είπε η κυρία Μεθενίτη. Άρα λοιπόν. Είναι αυτός ο κωδικός. Τώρα, όσον αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή, σε 96 δόσεις. Τον Ιούλιο ξεκινάει η αποπληρωμή. Το καινούριο που γνωρίζουμε, δεν είναι βέβαια οριστικό, είναι ότι θα υπάρχουν ξεχωριστές ταυτότητες πληρωμής για τον κάθε κύκλο επιστρεπτέας που έχει λάβει κάθε επιχείρηση. Σε περίπτωση βέβαια που κάποιος επιθυμεί να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό, ισχύει η έκπτωση του 15%. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα να ανέβουν τα τελικά ποσά για να δούμε και αν πράγματι έχουν υπολογιστεί και σωστά οι εκπτώσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Να υπενθυμίσουμε τις εκπτώσεις. Επιστρέφουμε το 25% του ποσού σε περίπτωση που η μείωση του τζίρου μας είναι πάνω από 70% για τη χρήση του 2020 και σε σχέση με τη χρήση του 2019, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που έχουμε καταθέσει. Το 33,3% αν η μείωση του τζίρου είναι από 30 μέχρι 70% και αν η μείωση είναι λιγότερο από 30%, τότε επιστρέφουμε το 50%, συνεννοείται την έκπτωση της εφάπαξ εξόφλησης, αν δώσουμε όλο το ποσό μέχρι τις 29 Ιουλίου. Σε περίπτωση που έχουμε μια επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί από την 1η-1η-2019 και μετά, τότε έχουμε μια έκπτωση της τάξης του 25% σε περίπτωση που η πτώση μας είναι περισσότερη από 30%, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έχουμε 33,3% να επιστρέψουμε σε σχέση με αυτά που έχουμε λάβει. Να υπενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και να τηρείται και η ρήτρα για τη διατήρηση του προσωπικού, να μην έχουμε δηλαδή μειώσει το προσωπικό για όλο αυτό το διάστημα, και βέβαια να μην έχουμε, αν θέλουμε να κάνουμε χρήση της μεγαλύτερης έκπτωσης, να μην έχουμε ανοίξει υποκατάστημα από την περίοδο 1η Απριλίου του 2019 μέχρι και 31 Δεκάτου του 2020. Το επόμενο διάστημα να μένουμε να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια και δεν αποκλείεται να υπάρχει και μια μεγαλύτερη παράταση στην αποπληρωμή. Δεν είναι δηλαδή σίγουρο ότι θα υπάρχει, όντως η καταληκτική ημερομηνία θα είναι 29η εβδόμου και ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα δούμε πράγματι τα ειδοποιητήρια στο TaxisNet. Ίσως και να πάει και λίγο πιο πίσω η διαδικασία. Ο αγαπημένος τηλεθεατής μας, ο κύριος Παναγιώτης από τους Αμπελοκήπους, μας λέει χαίρετε, όντως πιστός τηλεθεατής σας. Θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Τεμπονέρα, ποιοι ενδέχεται να πάρουν αύξηση το 23. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μεγάλο έργο που επιτελείτε. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κάθε απόγευμα κοντά μας. Και να συμπληρώσω εγώ σε άλλη ερώτηση τηλεθεατή. Βεβαίως θα απαντήσουμε και στον κύριο Παναγιώτη το 23 και τις αυξήσεις. Κάποιοι έχουν μπερδευτεί, συγχαίουν τις αυξήσεις του επανυπολογισμού που έπρεπε να πάρουν, γιατί είναι ακόμα σε
εκκρεμότητα ως προς τον επανυπολογισμό και δεύτερον τι γίνεται και με την προσωπική διαφορά και πώς μπορεί το ένα να συνδέεται με το άλλο. Να ξεκινήσουμε, Σοφία, καταρχήν από τον επανυπολογισμό. Τι είναι ο επανυπολογισμός? Είναι η διαφορά που έχει προκύψει μεταξύ του παλιού τρόπου υπολογισμού πριν το 2016 και του νέου τρόπου υπολογισμού μετά τον νόμο 4387. Από εκεί για πάρα πολλούς παλαιούς συνταξιούχους, την πλειοψηφία, προέκυψε μια μεγάλη σημαντική προσωπική διαφορά. Αυτή η προσωπική διαφορά συνεχίζει και υφίσταται και καταβάλλονται παλαιές συντάξεις στο ύψος που καταβαλλόντουσαν μέχρι και την ημερομηνία ψήφισης του νόμου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, οι νέοι συνταξιούχοι μετά το Μάιο του 2016 δεν έχουν καθεστώς προσωπικής διαφοράς, κυρίως αυτοί που έχουν καταθέσει μετά το 2019, οπότε καταργήθηκε το κομμάτι που ίσχυε το 2016, το 2017 και το 2018 με την προσωπική διαφορά, και αυτοί πήραν, με βάση τον νόμο Βρούτση, τον νόμο 4670, επιπλέον χρήματα για όσους κυρίως υπήρχαν 30 χρόνια ασφάλισης και πάνω. Αυτή η διαδικασία του υπερυπολογισμού δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και για τους παλαιούς κυρίως συνταξιούχους, που ήταν δηλαδή συνταξιούχοι πριν το 2016. Υπάρχει ένας κόσμος, περίπου 40.000 είναι αυτοί, οι οποίοι αναμένεται να έχουν σχετικές αυξήσεις, να περάσουν δηλαδή στη λεγόμενη αρνητική προσωπική διαφορά, και εκεί σπάει η καταβολή σε 5 ετήσιες δόσεις, όπου καταβάλλονται μέχρι το 2024. Μένει να δούμε πότε θα γίνει αυτός ο επανυπολογισμός και πότε θα δοθούν και οι προηγούμενες δόσεις, αλλά και οι τρέχουσες, οι οποίες είναι προγραμματισμένες. Αυτό όμως δεν αφορά καθόλου τις αυξήσεις οι οποίες έρχονται από το 2023 και μετά. Τα τελευταία 12 χρόνια είναι παγωμένες οι συντάξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει συρρυκνωθεί δραματικά, βεβαίως, το εισόδημα των συνταξιούχων. Ο νόμος προβλέπει ένα τύπο μαθηματικό με βάση το δίκτυμο καταναλωτή και τον πληθωρισμό. Οπότε εκεί θα υπάρξει, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος, ένα ποσοστό αύξηση περίπου στο 4-4,5%. Αυτό δεν αφορά, βέβαια, οριζόντια όλες τις συντάξεις. Θα υπάρξουν αρκετές συντάξεις, κυρίως παλαιές, οι οποίες έχουν ακριβώς τη λεγόμενη προσωπική διαφορά, η οποία θα απορροφήσει τις μελλοντικές αυξήσεις, όχι μόνο για το 2023, αλλά για πολλές περιπτώσεις και για τα πολλά επόμενα έτη. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς, το λέω τόσο μακάβριο και αν είναι, να αποβιώσουν χωρίς να δουν ποτέ αύξηση στη σύνταξή τους τα τελευταία τουλάχιστον 12 ή και παραπάνω χρόνια. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά προβληματικό. Από εκεί και πέρα, ωφελημένοι θα είναι κυρίως οι συνταξιούχοι που έχουν λάβει τη σύνταξη ή έχουν καταθέσει έγγραφα μετά το Μάιο του 2016. Για αυτούς θα υπάρξει μία μείωση, δεν είναι οριζόντια με βάση τον νόμο. 4-4,5% είναι το ποσοστό, αν κλείσουν οι δείκτες με βάση τα νούμερα τα οποία ξέρουμε αυτή τη στιγμή μέχρι το τέλος του 2022. Αυτό μεσοσταθμικά σημαίνει ότι θα υπάρξει μια αύξηση από 40-50 ευρώ, κυρίως για τις μεσαίες συντάξεις αυτή τη στιγμή. Και μένει να δούμε, βεβαίως, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή. Είναι μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση, δουλειατικό προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός σε όλους τους τόνους έχει τονίσει ότι πρόκειται να δοθούν αυτές οι αυξήσεις και όντως να πάμε στη διαδικασία ξεπαγώματος συντάξεων. Αυτό όμως θα ισχύει, όπως ισχύει και βάσει νόμου, από 1η-1η-2023. Πάντως είναι πολύ δυσαρεστημένοι γιατί περιμένουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τον επανυπολογισμό των συντάξεων, Διονύση Μπονέρα. Εδώ ήμασταν και λέγαμε ημερομηνίες, δεν ξέρω να λέμε ημερομηνίες γιατί. Δεν έχει νόημα. Πια, Σοφία, δεν έχει νόημα, με την έννοια ότι και οι αρμόδιοι δυστυχώς φοβάμαι ότι έχουν εκτεθεί, έχουν δώσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τίποτα από αυτά δεν έχει τηρηθεί και δεν υπάρχει και σαφής χρονικός ορίζοντας. Οπότε και εμείς μένουμε μακριά πια από τις όποιες ημερομηνίες. Πάντως, ρωτάνε έτσι, ξέρετε, λίγο όχι ηρωνικά, ρωτάνε, θα ακολουθήσει μετά τις κύριες συντάξεις και θα έρθει πιο γρήγορα η απονομή των επικουρικών συντάξεων, γιατί και εκεί περιμένουμε ένα τεράστιο χρονικό διάστημα όσοι συνταξιούχοι θέλουν να πάρουν. Απάντηση στο ερώτημα αυτό θα έχουμε πέριξ των αρχών του Ιουλίου. Τότε προβλέπεται να δοθούν οι πρόσθετες συντάξεις εμπιστοσύνης, όπου θα βγούμε τη νέα διαδικασία της δήλωσης και λήψης της σύνταξης. Δηλαδή, ό,τι δηλώνεις, παίρνεις, ας το πούμε έτσι πολύ γλαφυρά. Αυτό θα δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί. Ήδη έχουμε προβλήματα και στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Έχουν αρχίσει κάποιες δοκιμές. Βγάζουν κάποια υποκαταστήματα, κάποιες συντάξεις, χωρίς να τις κοινοποιούν όμως, δοκιμαστικά, για να δουν πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτό μπορεί μεν να οδηγεί σε μια απονομή της σύνταξης σε ταχύτερο χρόνο και είναι σημαντικό και θετικό. Μπορεί να προκύψουν όμως προβλήματα όσον αφορά την επιστροφή ποσών σε βάθος αρκετών ετών, αφού ο έλεγχος θα γίνεται όχι των προτέρων αλλά εκ των υστέρων. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και αυτόματα μεγάλη επιβάρυνση για τους συνταξιούχους. Αλλά να πούμε πιο πολλά, αφού θα εκδοθούν οι πρώτες συντάξεις στις αρχές του Ιουλίου. Και να επαναλάβουμε, μας ρωτάνε στην Κατερίνα τη Φραγκάκη για τις δόσεις, πώς μπορούν να μπουν οι οφειλές που έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία στον εξοδικαστικό για τις περισσότερες δόσεις, Κατερίνα μου. Λοιπόν, για να ενταχθούμε στον εξοδικαστικό, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τους κωδικούς μας του TaxisNet, καθώς επίσης και τον AMCA. Και ταυτόχρονα, αυτό που είναι σημαντικό, είναι να κάνουμε άρση απορρίτου, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία.
Εν συνεχεία, ανεβαίνουν όλες οι οφειλές μας στο σύστημα. Είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει περί τους 2 μήνες, θα το προσδιορίσω, με βάση τα σημερινά στοιχεία που έχουμε. Και μπορούμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές μας προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σε έως 240 δόσεις. Το προτείνω ανεπιφύλακτα, ειδικά για αυτές τις οφειλές, θα πρέπει να το κάνει ο κόσμος, γιατί είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή να κάνουμε πάνω από 12 δόσεις, η οποία είναι η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, και να καταφέρουμε μέχρι 240 δόσεις και να πετύχουν και γενναίο κούρεμα. Κυρία Ειρήνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, σας είχα ξαναπάρει, θα ήθελα να μάθω. Ο γιος μου, έχω 2 παιδιά και κάνουν αποδοχή της κληρονομιάς και έχουμε φτάσει να πληρώνουμε και το έχουμε πληρώσει δηλαδή. Αλλά ο μεγάλος ο γιος δεν κάνει φορολογική δήλωση εδώ στην Ελλάδα. Δουλεύει στην Ρουμανία 5 χρόνια. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα? Το αν ο άνθρωπος είναι κάτοικος εξωτερικού δεν παίζει ρόλο για το αν θα πρέπει να πληρώνει τον ένφια. Εφόσον έχει δηλωθεί στην περιουσιακή του κατάσταση στο Ε9 το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, μπαίνετε με τους κωδικούς του TaxNet και μπορείτε να κατεβάσετε το ειδοποιητήριο και να κάνετε την πληρωμή κανονικά. Δεν παίζει ρόλο το ότι το παιδί δεν κάνει εδώ φορολογικές δηλώσεις. Α, δεν έχει σημασία δηλαδή? Όχι, είναι ανεξάρτητο. Είναι ανεξάρτητος φόρος αυτός. Μάλιστα. Και δηλαδή θα έχει την αποδοχή και στο όνομά του? Ναι, βέβαια. Δεν είναι το απαγορεύει ο νόμος να έχει περιουσία στην Ελλάδα εφόσον δεν μένει εδώ. Δεν υπάρχει κανένα κόλλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί. Γιατί φοροτεχνικός κάτι ζητούσε, τηλεφωνικός που μιλήσανε, πού μένει, τι λεφτά βγάζει γιατί δουλεύει σε μια εταιρεία. Δεν ξέρω και τι άλλο. 5 χαρτιά του ζητούσε. Αυτά δηλαδή... Μήπως δεν έχει κάνει τη διαδικασία μεταφοράς των στοιχείων του στη ΔΟΕ κατοίκων εξωτερικού και θέλει να γίνει αυτή η διαδικασία τώρα? Γιατί τα εισοδήματα παίζουν ρόλο μόνο γι' αυτό. Ίσως θέλει να κάνει την διαδικασία μεταφοράς. Πόσο καιρό είναι στο εξωτερικό το παιδί? Πόσα χρόνια είναι? Τι με ρωτήσατε? Πόσα χρόνια είναι στο εξωτερικό? Πέντε. Έπρεπε ήδη να έχει κάνει την διαδικασία, αλλά ίσως το έχει αμελήσει. Μπορεί να κάνει τώρα τη διαδικασία μεταφοράς στη ΔΟΕ κατοίκων εξωτερικού, ούτως ώστε να μην έχει εδώ φορολογικές υποχρεώσεις. Ο ένφια όμως και εκείνη την περιουσία εχρεώνεται ξεχωριστά και είναι ανεξάρτητο. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά που ζήτησε πρέπει να τα κάνει ο γιος μου. Πρέπει να τα προσκομίσει, γιατί πρέπει να ενημερώσει τις αρχές εδώ στην Ελλάδα ότι το παιδί δεν μένει εδώ πλέον και άρα δεν έχει υποχρέωση εδώ για να καταθέτει φορολογικές δηλώσεις. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Τώρα για την αποδοχή, αυτό έχει κανένα κόλλημα για την αποδοχή? Όχι. Το γεγονός ότι δεν είναι εδώ. Είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.